θεωρούμε ότι όπως και όλες τις ρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, είναι ένα κενό γράμμα για τους επαγγελματίες πλέον. Όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει 3 χρόνια πριν και όχι 3 χρόνια μετά. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μας ακούει, δεν θέλει να συζητήσει μαζί μας και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση στις 27 του Νοέμβρη με αποκλεισμό της αποκεντρωμένης διοίκησης για να δείξουμε ότι δυστυχώς δεν αντέχουμε πλέον άλλα μέτρα. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε συνέχεια και συνέχεια τα σπασμένα οι επαγγελματίες. Μας έχουν καταργήσει τα πάντα, έχουν καταργήσει το αφορολόγητο, δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και θεωρούμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να επανεξετάσει πλήρες όλο το φορολογικό νομοσχέδιο και το ασφαλιστικό έτσι όπως τίθεται. Μάλιστα. Για αυτούς τους λόγους κατεβαίνουμε στη συγκέντρωση αυτή. Όταν, κύριε Λεκάκη, λέτε, θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις είναι κενό γράμμα για τους επαγγελματίες σε αριθμούς, γιατί κάποιοι μέσα από τα γραφεία καταλαβαίνουν σε αριθμούς. Επί συνόλου πόσων, αν θέλετε να το πω έτσι, επαγγελματοβιοτεχνών, πόσοι από εσάς θα καταφέρετε ή σε τι ποσοστό να ενταχθείτε σε αυτές τις περίφημες ρυθμίσεις, γιατί εσείς μιλήσατε πριν από λίγα λεπτά για κενό γράμμα. Μιλάμε για κενό γράμμα γιατί θεωρούμε ότι από το 55% των οφειλετών που είναι σήμερα προς τον ασφαλιστικό μας οργανισμό, αλλά και αυτούς που οφείλουν στις εφορίες, θα είναι όπως και στις προηγούμενες ρυθμίσεις, ένα 5% θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ρυθμίσεις αυτές και να ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι παραμένουν εκτός, διότι δεν μπορούν να πληρώνουν και τη ρύθμιση και τις τρέχουσες εισφορές, οι οποίες είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, και συνάμα να πληρώνουν και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως είναι ΕΝΘΙΑ, τέλος επιτιδεύματος το οποίο μας κάνανε τη χάρη και από εκεί που το είχαν για προσωρινό το κάνανε μόνιμο φόρο. Όλα αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να αφήσουν τα χρήματα στο ταμείο των επαγγελματιών για να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όπως θα έπρεπε και θα θέλανε. Μάλιστα. Μόνο το 5% από το 55% των οφειλετών. Παράλληλα, Τετάρτη 19 του μήνα θα συναντηθείτε στα Χανιά. Μιλάμε για τις ομοσπονδίες όλων των περιφερειακών ενωτήτων της Κρητής. Ναι, μιλάμε για όλες. Είναι μια παγκρίτια σύσκεψη. Θα έρθουν και θα συμμετέχω βέβαια και εγώ και σαν αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά θα έρθει και ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, για να προγραμματίσουμε για τις 27 του μήνα. Ένα μεγάλο ενδεχόμενο είναι να είναι παγκρίτια η απεργιακή κινητοποίηση με κέντρο το Ηράκλειο.